Μαλκίδης, πανεπιστημιακός. Φάνη, Μαλκίδη, Θεοφάνης Μαλκίδης, γνωστός στην εκπομπή και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, σε εσωτερικό και εξωτερικό, λόγο και της μεγάλης μάχης και των μαχών που δίνει για την αναγνώριση των γενοκτονιών ανά τον κόσμο. Θεοφάνη Μαλκίδη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους, σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες, όπου και αν μας ακούν, όπου και αν θα μας ακούσουν μετά από το διαδίκτυο, σε όσους βρίσκονται στα λεωφορεία καθοδόν, στα αυτοκίνητά τους, σε αυτούς που ήδη βρίσκονται στην Αθήνα, σε αυτούς που μας ακούν από το εξωτερικό. Γενικώς, καλημέρα, πολλές ευχές, καλή ανάσταση και καλή ελευθερία στην πατρίδα μας. Υπάρχουν πολλά γιατί και μέσω ερωτήσεων, αλλά και από μέρους των πολλών επισήμων, αν μπορώ να το πω έτσι τη λέξη εντός εισαγωγικών, ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα. Τα γιατί λοιπόν ιδιαίτερα του λαού είναι γιατί η Ελλάδα αναγνωρίζει μακεδονική εθνότητα, γιατί η χρήση του όρου Μακεδόνες δεν αποσχόλησε όπως θα έπρεπε την ελληνική Μακεδονία, γιατί απουσιάζει εντελώς η λέξη Μακεδονία στο κείμενο όταν αναφέρεται στην Ελλάδα και περιγράφεται ως βόρειο τμήμα του πρώτου μέρους. Γιατί μπήκε η ψευδέστατη αιτιολόγηση ότι η Μακεδονική έχει αναγνωριστεί το 1977, γιατί θα πρέπει να πληρώσουν το βάρος της κατοχύρωσης των προϊόντων κάπου 5.000 ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη τοπικά ονόματα της Μακεδονίας, γιατί εισάγονται απαγορευτικά μέτρα δημοσίων υπηρεσιών και φορέων για την πρόληψη, αν μου επιτρέπετε λέξη, δραστηριοτήτων που πιθανόν να υποδαβλίζουν την ηχθρότητα κλπ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα υπάρχουν παρελάσεις πλέον όταν απελευθερώνονται οι πόλεις. Θα υπάρχουν δοξολογίες. Γιατί δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο ήλιο της Βεργίνας, Θεοφάνη? Είναι μια σειρά από ερωτήματα τα οποία τα έχεις και εσύ, τα έχει και όλος ο ελληνικός λαός. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό πως μια μειοψηφία η οποία εκλέχθηκε και κυβέρνησε με διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό το οποίο ουσιαστικά προτάθηκε στον ελληνικό λαό, και φυσικά αυτό είναι και πάρα πολλοί οι οποίοι στήριξαν μια ψευδεπίγραφη ιδεολογία και κυβερνητική πρόταση, και φυσικά συνυπεύθυνη είναι και μια αντιπολίτευση μείζωνα και ελάσσονα, η οποία πραγματικά όχι μόνο σιωπά, αλλά πολλές φορές έχει και περισσότερο ενοχή ή συνενοχή με την παρούσα κατάσταση. Είναι και μια σειρά ερωτήματα τα οποία απασχολούν τον ελληνικό λαό, γιατί παραδίδεται το ένα και αποκλειστικό ελληνικό όνομα της Μακεδονίας και όλα τα παράγωγά του και όλα τα πολύ σωστά που ανέφερες, και φυσικά είναι και μια σειρά από θέματα τα οποία θα τα πούμε εν καιρό. Ωστόσο, αυτό που προέχει σήμερα, γιατί προέρχομαι μετά από λίγες ώρες ύπνου από μια πολύ ωραία, μεγάλη, σημαντική, πολυπληθή εκδήλωση στην πόλη του Πτολεμαίου, στην Πτολεμαΐδα, εκεί όπου ουσιαστικά μαζί με αυτό το οποίο θα συμβεί σε λίγες ώρες στην ελληνική πρωτεύουσα και αυτό το οποίο θα συμβεί τις επόμενες μέρες, σηματοδοτεί μια καινούργια σελίδα, μια νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού λαού. Θεωρώ, Απόστολε, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε το πάθος, όλο αυτό το οποίο ξεσήκωσε τον ελληνισμό ανά τον κόσμο, προκειμένου να διεκδικήσει, να κατοχυρώσει την ιστορία του και να μην επιτρέψει την παραχάραξή του. Αυτή τη στιγμή ζούμε ιστορικές στιγμές και πρέπει να το πω αυτό. Έχω δημόσιο λόγο και πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή ο καθένας και η καθεμιά πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες έναντι της ιστορίας του, έναντι του χρέους και του καθήκοντος που έχει έναντι των προηγούμενων και των επόμενων γενεών. Θα το πω με όρους παπαφλέσσα για να το γίνει κατανοητό σε όλους. Όποιος δεν μιλήσει τώρα για τη Μακεδονία και τον ελληνισμό, ραγιάς αυτός, ραγιάς τα παιδιά του, ραγιάς και τα παιδιά των παιδιών του. Όποιος δεν μιλήσει τώρα για τη Μακεδονία, θα πρέπει να σιωπήσει διαπάντα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψει να παραχωρηθεί ούτε μία γραμμή ιστορίας, ούτε ένα χιλιοστό εδάφος. Δεν θα επιτρέψει και δεν πρέπει να επιτρέψει σε μια μειοψηφία η οποία αυτό αποκαλούνται πολιτικοί άνδρες να παραδώσει ούτε ένα χιλιοστού ελληνικού εδάφους, το οποίο έχει κερδιθεί με αίμα και αγώνες και θυσίες μεταξύ των οποίων και δικών μου ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή, επειδή διερχόμαστε ιστορικές στιγμές, όλα πηγαίνουν πίσω. Όλα τα λάθη και οι παραλήψεις που έκανε ο ελληνικός λαός πηγαίνουν πίσω και προτάσσεται μόνο το πατριωτικό μας καθήκον, το εθνικό μας συμφέρον, όχι αυτά που λέει ο Τσίπρας φυσικά, αλλά ένα πατριωτικό καθήκον το οποίο διαπερνά όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Μου έστειλε ένας φίλος ένα μήνυμα το οποίο λέει το εξής: ένα έθνος έχει το δίκαιο πάντοτε να μετασχηματίσει και να μεταλλάξει την νομοθεσία του, όμως μιας γενιάς πρόσωπα δεν μπορούν να δεσμεύσουν και να καθυποτάξουν εις τους νόμους των τις επόμενες γενιές. Ρήγας Φεραίος.
Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Ρίγας. Με συγχωρείτε, με το πολύ ωραίο όνομα το έστειλε αυτό το μήνυμα από την Ξάνθη, ο Θεόφραστος. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Ρίγας Φεραίος δολοφονήθηκε για τις ιδέες του και για τον αγώνα του για τον Ελληνισμό. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Εθνεργέτης Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δολοφονήθηκε επίσης για τις ιδέες του και τον αγώνα του. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Ιώνας Δραγούμης, ο Παύλος Μελάς και χιλιάδες άλλοι αγωνιστές, ανιδιοτελείς αγωνιστές. Αυτός που σας μιλά δεν έχει κανένα πολιτικό δεσμό, άρα μπορεί να μιλά χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Αυτός που σας μιλά δεν σκέφτεται να γίνει ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, ούτε να ξεπληρώσει τον αγώνα που κάνει τόσα χρόνια. Έχει χάσει, όπως και χιλιάδες άλλοι Έλληνες έχουν χάσει πολλά από αυτόν τον αγώνα, και κυρίως αναφέρεται στις ιστορικές γενιές, την οικογένεια, στους προγόνους του. Αναφέρεται στις επόμενες γενιές, έτσι ώστε όταν θα αντικρίσει στο δικαστήριο της ιστορίας και στην κρίση του Θεού τον Εμιλιανό Λαζαρίδη, τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Φώτιο Καλπίδη, τον Τέλο Άγρα, την Φιλιππίδου, την Τρανίκ Βέγκα, συγγνώμη για τη φωνή, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή υπάρχει μια όχι συναισθηματική προσέγγιση, αλλά μια εθνική, πατριωτική, δημοκρατική, αγωνιστική και αντιστασιακή στάση, δεν μπορεί κανείς να πουλήσει τον αγώνα που έχουμε πράξει όλοι μας και κυρίως οι προηγούμενες γενιές, προκειμένου να ξεπληρώσουν και να εκτελέσουν τα συμβόλαια έναντι ξένων και ημεδαπών. Αυτή τη στιγμή, Απόστολε, κρινόμαστε όλοι μας από τις πράξεις, το λόγο μας, από την παρουσία μας. Θεοφάνη, πολύ ωραία. Θεοφάνη, με συγχωρείς πάρα πολύ, θα έρθω σε ένα προσωπικό θέμα, άμα θέλεις, απαντάς. Σε ενόχλησαν? Κοίταξε, αυτή την περίοδο, επειδή κλείνει ένας χρόνος ακριβώς από την παρουσία μου σε συλλαλητήρια εντός και εκτός Ελλάδος, βρίσκομαι σε θέση να σας πω σε όλους σας ότι αυτή την περίοδο έζησα μοναδικές στιγμές. Παράλληλα όμως έδωσα και αγώνες εναντίον του παρακράτους και εναντίον των ΕΣΕΣ και εναντίον του Κεστάμπο που υπάρχει εντός και εκτός Ελλάδος. Ξαναζούμε στιγμές κατοχής και προσωπικώς μπορώ να πω πολλά παραδείγματα. Δεν θα είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση να σας περιγράψω, κάποια στιγμή θα το κάνω δημοσίως. Θα τα πούμε άλλη φορά. Ωστόσο αυτό που πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες ότι δεν πρέπει να σταματήσουν. Να υποταχθούν, ναι, οι δειλοί, σε κανένα. Οι δειλοί ενοχλούν και αυτοί που φοράνε κουκούλες. Αυτοί είναι οι δειλοί. Εμείς που δείχνουμε το πρόσωπό μας, δεν είμαστε δειλοί, δεν μας εκφράζει καμία δειλία. Δεν φοβόμαστε, γιατί έχουμε και τον Χριστό μέσα μας. Έτσι, έτσι, αυτό πρέπει να την κρατήσουμε. Την ιστορία μας και τον Χριστό. Και αυτά που μας δίδαξαν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι δάσκαλοί μας, οι γονείς μας. Και αυτά που μιλάμε ακόμη με τα αδέρφια μας, με τα παιδιά μας και κάποιοι με τα εγγόνια μας. Θα πρέπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να προσέξουν το παρακράτος και το περιθώριο το οποίο βγήκε ξανά. Βγήκανε πολλά φίδια ξανά, γέννησε ξανά η μήτρα πολλά φίδια. Επίσης πρέπει να προσέξουν ότι αυτό το χρέος και το καθήκον που κάνουν δεν το κάνουν μόνο για τον εαυτό τους. Το κάνουν για τα νέα παιδιά τα οποία παρόλη τη λογοτομή που έχουν υποστεί από τα σχολικά βιβλία και από το πρώην Εθνικής Παιδείας Υπουργείο βγήκαν στον δρόμο και βροβοτοφώναξαν για τη Μακεδονία και τον Ελληνισμό. Δεν πρέπει να ανεχτεί κανείς Έλληνας και καμία Ελληνίδα τα παιδιά του να τα πούν φασιστάκια. Εμείς δεν είμαστε ούτε με τον Χίτλερ, ούτε με τον Κεμάλ, ούτε με τον Στάλιν. Είμαστε με τον Παύλο Μελά και επειδή οι παρέες που κάνει ο καθένας θα κριθούν, θέλω να αφιερώσω όσο το σημερινό συλλαλητήριο. Παρενθετικά θα πρέπει να σου πω για όσους δεν μπορούν να έρθουν στην Αθήνα σήμερα, την Τρίτη θα γίνει συλλαλητήριο στη Βέρεια. 12 η ώρα το μεσημέρι για όσους μπορούν από κοντινές περιοχές. Τρίτη, μεθαύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Βέρειας. Ναι, θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί. Είναι πανημαθιώτικο συλλαλητήριο, παμακεδονικό και είναι τις μέρες και τις ώρες που θα κριθεί στη Βουλή, εάν και εφόσον θα περάσει, για να το πω να το καταλάβουν και οι πόντοι. Πώς θα περάσει για αυτούς, ναι, για αυτούς που ο Κοτζιάς τους είπε ότι αυτοί αντιδρούν και δεν αντιδρούν. Περισσότερο από τους Μακεδόνες. Χώρισε την Ελλάδα. Χώρισε την Ελλάδα. Ξέρεις το επιχείρημα αυτό. Χώρισε τους Παοξίδες με τους Θεσσαλονικιούς και τους Έλληνες, ο
ο κύριος Πάγκαλος χώρισε τους Μακεδόνες με τους Πόντιους. Ποιος? Κάποιος κοτζιάς. Ένα απολυφάδι της πολιτικής του τόπου, αγαπητέ Θεοφάνη Μαλκίδη. Θα σου πω ότι το βασικό επιχείρημα των Σκοπιανών στην Αυστραλία αλλά και στον Καναδά, που είναι τα κέντρα της προπαγάνδας τους, είναι έξω οι Έλληνες και οι Πόντιοι από τη Μακεδονία. Με χώρισε από την Ελλάδα. Ναι, ναι. Εμένα που οι παππούδες ήταν από την Τραπεζούντα, με χώρισε από την Ελλάδα. Από πού κατάγεστε, κύριε Κοτζιά? Ποιο είναι το πραγματικό σας όνομα? Είστε Έλληνας, κύριε Κοτζιά? Να μας απαντήσετε. Θα το πω λοιπόν ποντιακά για να το καταλάβουν και οι Πόντιοι, για να το καταλάβουν όλοι, και μετά θα το ερμηνεύσω πολύ σύντομα. Αυτή η συμφωνία, Απόστολε, είναι καταμάγια. Η καταμάγια ήταν το βρώμικο πανί που έβαζε η γιαγιά μας σοφουρνίν στο φούρνο, προκειμένου να ξεβρωμίσει το φούρνο. Αυτή η καταμάγια θα καταλήξει στα απορρίμματα και στο σκουπιδεντονικέ της ιστορίας, και θα το κάνει ο ελληνικός λαός, δεν θα το κάνουν τα κόμματα. Τελεία και παύλα. Θεοφάνη Μαλκίδη, καλό αγώνα να έχουμε, θα τα πούμε και στη Βέρεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή σου μέρα.